Μια εξαιρετική κίνηση μελών του Συλλόγου Προστασίας της Ανθρώπινης Ζωής, Ανθρώπινη Ασπίδα. Mm-hmm. Τα μέλη λοιπόν τι έκαναν, τοποθέτησαν μεταλλικές ράβδους που... Ακριβώς σε σημεία Καρμανιόλες, Ιρλανδικές διαβάσεις θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα. Στο Κατσαμπά. Στο Κατσαμπά βεβαίως και στον Φωνικό Γεροπόταμο, μάλιστα, εκεί που όλοι γνωρίζουμε και θυμόμαστε, μάλιστα, τον χειμώνα του 2019 ξεκληρίστηκαν δύο οικογένειες και είχαμε τον θάνατο τεσσάρων συνανθρώπων. Και οι άνθρωποι τι λένε, κάνουμε έκκληση στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό και στους δήμους και στην περιφέρεια να υιοθετήσουν αυτή την κίνησή μας, η οποία πραγματικά δεν έχει κανένα απολύτως κόστος, προκειμένου βέβαια να αποτελέσει κατά κάποιο τρόπο η κίνηση αυτή μια σωτήρια λύση με φόντο και ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται στο νησί. Γιατί δεν σίγουρα κοστίζει. Θα αποτελέσει, όπως λες, και τη σωτήρια λύση. Βλέπουμε άλλωστε και την χαρακτηριστική ράβδο, ναι, που δείχνει, Νίκο, κυρίες και κύριοι, είναι μεταλλική ράβδος. Δείχνει το ύψος της στάθμης του νερού, γιατί πολλές φορές οι ιρλανδικές διαβάσεις μετατρέπονται σε λίμνες. Είναι και ο οδηγός, ακριβώς, ειδικά και στη λίμνη εδώ του Κατσαμπά, πόσες φορές έχουμε κάνει ρεπορτάζ όταν βρέχει καταρακτοδός, όταν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Που πρέπει ακριβώς, είναι καινούργια πλάνα αυτά, βέβαια, έτσι, καινούργιες εικόνες, που έχουν τραβήξει το τελευταίο διάστημα. Δημιουργείται ένα σχήμαρος, δημιουργείται ένα ποτάμι, δημιουργείται μία λίμνη, δεν καταλαβαίνεις ότι το ύψος νερού είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η στάθμη του νερού είναι υψηλή. Βεβαίως, και μπορεί να παρασυρθούν αυτοκίνητα, βέβαια, έτσι, ακόμα και να δυστυχώς, όχι, να καθούν ανθρώπινες ζωές. Δεν μιλάμε ζωές τώρα για δίκυκλο ή για αυτοκίνητο. Ούτε τρακτέρ δεν μπορεί να περάσει, ούτε αγροτικό, ούτε 4x4. Βέβαια, σε παίρνει και χάνει τη ζωή σου. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι κλείνουν οι Ιρλανδικές διαβάσεις. Αλλά το θέμα είναι, εντάξει, να προλάβουμε τα χειρότερα. Να σου πω κάτι, Βάλια. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Οι Ιρλανδικές διαβάσεις κλείνουν. Πηγαίνουν ορισμένοι και ανοίγουν τις ιρλανδικές διαβάσεις. Και περνούν από τις κορδέλες, έτσι. Εντάξει. Μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Φραγκίσκο Δασκαλάκη. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Ανθρώπινης Ζωής, Ανθρώπινη Ασπίδα. Κύριε Δασκαλάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στην παρέα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Όντως, αξιέπαινη προσπάθεια. Αυτό που έχω να πω εγώ, μακάρι να βρει μιμητές. Κύριε Παναγιωτόπουλε, η ιδέα ξεκίνησε περίπου πριν από 2 χρόνια, όταν δυστυχώς χάσαμε τους συνανθρώπους μας στην ιρλανδική διάβαση του Γεροποτάμου. Θα συμφωνήσω μαζί σας σε όλα όσα προείπατε. Ωστόσο, υπάρχουν εκατοντάδες ιρλανδικές διαβάσεις σε ολόκληρη την Κρήτη, σε ολόκληρη την επικράτεια, και δυστυχώς δεν κλείνουν όλες, με αποτέλεσμα πραγματικά οι άνθρωποι να κινδυνεύουν. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα, η πολύ απλή λύση, να δημιουργήσουμε μια μεταλλική ράβδο με φωσφοριζέ χρώμα, πάνω στην οποία αναγράφονται τα εκατοστά καθύψος, όπου τοποθετήσαμε σε 2 πολύ σημαντικές ιρλανδικές διαβάσεις σε πρώτη φάση, και εφόσον μας δοθεί η δυνατότητα στο μέλλον, ίσως να προχωρήσουμε και σε άλλες τοποθετήσεις σε διαφορετικές ιρλανδικές διαβάσεις. Οπότε, κύριε Δασκαλάκη, πρακτικά, σε περίπτωση, ας πούμε, βροχόπτωσης, έντονης βροχόπτωσης, ο οδηγός είναι σε θέση να βλέπει το ύψος της στάθμης του νερού και να μην συνεχίζει τη διαδρομή, να διασχίζει δηλαδή την ιρλανδική διάβαση. Έτσι ακριβώς. Σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης, είτε αυτό είναι μέρα είτε είναι νύχτα, ο οδηγός έχει την δυνατότητα πλέον να διακρίνει το ύψος του νερού, με αποτέλεσμα φυσικά, εφόσον είναι απαγορευτικό το ύψος, δηλαδή εφόσον δει ότι το ύψος του νερού έχει φτάσει 40, 50, 60 εκατοστά, λογικό είναι φυσικά να μην περάσει. Και έχω την αίσθηση ότι με αυτή την πολύ απλή λύση, μη κοστοβόρα, επαναλαμβάνω, μη κοστοβόρα, θα μπορούσαμε στο μέλλον να σώσουμε πολλούς συνανθρώπους μας. Δυστυχώς, και φυσικά έχετε στη διάθεσή σας το βίντεο το οποίο έχουμε τραβήξει από, βέβαια, την ανθρώπινη διάβαση. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και αυτή την ιρλανδική διάβαση, κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε Αμπούη, έγιναν τρομερά λάθη από τους συμπολίτες μας οδηγούς. Θα διαπιστώσουμε, βλέποντας κανείς το βίντεο, θα διαπιστώσει 3 πολύ σημαντικά λάθη. Ένα πολύ σημαντικό λάθος είναι ότι προσπαθούμε να περάσουμε την ιρλανδική διάβαση με δύναμη. Αυτό είναι ό,τι πιο τραγικό. Σύμφωνα με τους μηχανικούς πάντα, οι δήμων δεν είμαι, αλλά οι μηχανικοί μας λένε ότι εφόσον προσπαθήσουμε να περάσουμε μια ιρλανδική διάβαση με δύναμη, με ταχύτητα, έχουμε κάνει το αυτονόητο. Έχει περάσει νερό στο φίλτρο του αυτοκινήτου και θα καταστρέψουμε τον κινητήρα μας, θα σταματήσουμε στη μέση της ιρλανδικής διάβασης. Σαφώς και δεν νοιαζόμαστε για τον κινητήρα, νοιαζόμαστε για το ότι θα μείνουμε στη μέση της ιρλανδικής διάβασης, με αποτέλεσμα φυσικά να μας παρασύρει το ρεύμα. Ένα άλλο λάθος που κάνουν οι οδηγοί είναι το ότι
θα δούμε στο συγκεκριμένο βίντεο ότι οι οδηγοί οδηγούσαν από τη δεξιά πλευρά, ακόμα και αν λίγο τους παρέσερνε το ρεύμα, το νερό, έπεφταν αμέσως στο ποτάμι. Και βέβαια, ένα άλλο λάθος, το οποίο είδαμε σε αυτό το τρίλεπτο, μόλις σε τρία λεπτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, κυρία Μπού, είδαμε τραγικά λάθη πραγματικά, τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Είδαμε λοιπόν ένα αυτοκίνητο το οποίο είδε μπροστά του να περνάει ένα 4x4 κάπως με άνεση και πίστεψε ότι και εκείνος με το μικρό επιβατικό θα μπορούσε να διασχίσει με την ίδια άνεση. Είναι αυτή η αφέλεια που μας κυριεύει ορισμένες φορές και νιώθουμε υπεράνθρωποι, βέβαια. Υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες του αυτοκίνητου μας. Και ένα τέταρτο λάθος, αν μου επιτρέψετε. Βέβαια. Ξέρετε το γόητρο που υπάρχει, κυρίως εδώ στο νησί μας, στην Κρήτη. Είδαμε έναν οδηγό, ο οποίος σταμάτησε λίγο πριν την ιρλακή διάβαση, ενώ είχε περάσει ο ίδιος, επιτρέψτε μου, με πολύ ζόρι το αυτοκίνητό του, και είπε στον φίλο του, εκείνη την ώρα έβρεχε, είπε στον φίλο του, φοβάσαι? Εκείνος είπε, όχι, θα περάσω. Τραγικό λάθος επίσης. Όλα αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να τα αποφύγουμε στο μέλλον, κύριε Παναγιωτόπουλε, κυρία Μπούη, και να μην υπερεκτιμούμε τόσο πολύ τις οδηγικές μας ικανότητες, ούτε τις δυνάμεις του αυτοκινήτου μας που είναι. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον οι μεταλλικές ράβδοι. Πόσες να... αλήθειες είπε ο κύριος Ρουσκαλάκης. Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε. Δεν ξέρω αν προτίθεστε να προχωρήσετε στην τοποθέτηση και άλλων τέτοιων κατασκευών, γιατί όπως είπατε, σίγουρα είναι εκατοντάδες οι μεταλλικές ράβδοι. Θα προσπαθήσουν οι άνθρωποι, αλλά μας ακούνε και αυτή με τη στιγμή. Βοήθεια βεβαίως και των κρατικών φορέων. Τώρα, αν πούμε στη διαδικασία να το τοποθετήσουν οι Δήμοι. Η Δήμη, η Περιφέρεια. Έτσι ακριβώς, κυρία Μπούη, πιστεύω ότι το κόστος είναι τόσο μηδαμινό, τόσο ευτελές. Δεν το συζητάμε καν μπροστά στην επικινδυνότητα κατά της ανθρώπινης ζωής. Και θεωρώ ότι εφόσον η Δήμη, εφόσον η Περιφέρεια ή οι Περιφέρειες εμπροκειμένου σε ολόκληρη την επικράτεια αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, αγκαλιάσουν αυτή την ιδέα, νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό όπλο στα χέρια μας, έτσι ώστε κάποιοι οι οποίοι έχουν άγνοια του κινδύνου, μάλιστα, για να μην πάμε στην περίπτωση εκείνη του γεροποτάμου, πιθανόν, είμαι σίγουρος εγώ προσωπικά, ότι θα αποφύγουν τον κίνδυνο, θα αποφύγουμε να έχουμε περισσότερα θύματα. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Δασκαλάκη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας σε τέτοια φαινόμενα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά πάντα.